Φίλες και φίλοι της Επιτροπής Αντισφαίρεσης, γεια σας από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μέρα εσωτερικών αγώνων, μέρα για αγωνιστικά τεστ, αλλά παράλληλα και για χαρά στο πνεύμα των ημερών. Ομαδικοί αγώνες μεταξύ των διεθνών αθλητών, των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών. Αγώνες που συνηθίζονται σε τέτοιες περιόδους, αλλά αυτή τη φορά θα έχουν διαφορετική μορφή, θα έχουν καινοτομίες και έχουν φυσικά και κάλυψη στο ίντερνετ, στο κανάλι GRE78 στο YouTube, σε μια ακόμα προσφορά του ομίλου KOUSgroup, χορηγού της Ομοσπονδίας εδώ και λίγο καιρό. Έχουν σχηματιστεί από τους ομοσπονδιακούς προπονητές Κώστα Βατσακλή και Γιώργο Καρίτσα 4 ομάδες μικτές. Η κάθε μία έχει 2 άνδρες και 1 γυναίκα. Το σύστημα προβλέπει 5 επιμέρους μάτς και αρχίζει πάντοτε με διπλό μικτό. Εδώ στο σερβίς είναι ο Γιώργος Σταματούρος. Έχει συμπαίχτρια την Μαλαματένια Παπαδημητρίου. Για την περίσταση έχουν και ονομασίες οι ομάδες. Είναι οι χιονάνθρωποι. Τρίτος αθλητής στην ίδια ομάδα, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, που τον βλέπετε σε ρόλο διαιτητή. Και από την άλλη πλευρά είναι η ομάδα Ρούντολφ. Στο διπλό μικτό αγωνίζονται ο Γεράσιμος Χατζηλιγερούδης και η Ιωάννα Γερασιμάτου. Τρίτος αθλητής, ο Ιάκωβος Αϊβατίδης. Πέντε-πέντε στο πρώτο σετ η αναμέτρηση. Λέγαμε λοιπόν ότι κάθε ομαδικός αγώνας έχει 5 επιμέρους μάτς. Μετά το διπλό μικτό θα έχουμε το απλό ανδρών. Εκεί θα συναντηθούν οι αθλητές που δεν χρησιμοποιήθηκαν στο μικτό, δηλαδή ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος θα αγωνιστεί με τον Ιάκωβο Αϊβατίδη. Στο τρίτο αγώνα θα υπάρχει το απλό γυναικών, δηλαδή Παπαδημητρίου Γερασιμάτου. Στο τέταρτο το διπλό ανδρών. Ωραίος πόντος εδώ, με τον οποίο κάνουν το 8-6 ο Χατζηλιγερούδης και η Γερασιμάτου. Πολύ καλό τελείωμα εδώ με δυνατό forehand από τον Χατζηλιγερούδη. Το διπλό ανδρών, λοιπόν, είπαμε στην τέταρτη σειρά αναμέτρηση. Κωνσταντινόπουλος Σταματούρος με Αϊβατίδη Χατζηλιγερούδη, και το τελευταίο μάτς θα είναι αυτό μεταξύ του Σταματούρου και του Χατζηλιγερούδη, δηλαδή των αθλητών που αγωνίζονται στο διπλό μικτό. Περνάει την επίθεση εδώ ο Σταματούρος. Έχουν άλλες 3 ευκαιρίες ο Χατζηλιγερούδης με τη γερασιμά του να πάρουν το πρώτο σετ. 18. Εξαιρετική πρώτη μπάλα κοντά στο φιλέ, δεν επιτρέπει στον Χατζηλιγερούδη να κάνει την επίθεση. Αστοχή σε αυτό το φόρχαντο Σταματούρος. Έτσι τελειώνει το πρώτο σετ. Το κατακτούν η Γερασιμάτου με τον Χατζηλιγερούδη με 11-9.
Hey, φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. Η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Δεύτερο σετ, αρχίζει η Γερασιμάτου στα σερβίς στην Παπαδημητρίου. Περνάει και το καλό χτύπημα με το κομπίνα λάστιχο. Έχει δύο δοντάκια στην ρακέτα η Γερασιμάτου. Ένα-δύο. Και τώρα ισοπαλία. Πολύ καλό άνοιγμα με το backhand. Αγώνες προπονητικού χαρακτήρα. Πάντα οι προπονητές ανά κάποια διαστήματα βάζουν τέτοια τεστ στους αθλητές τους. Τώρα σε συνεννόηση και με την Ομοσπονδία και το χορηγό γίνεται κάτι για πρώτη φορά. Αγώνες ομαδικοί, όχι ατομικοί. Αγώνες με ένα ιδιαίτερο σύστημα διεξαγωγής. Έχουν και τον εορταστικό χαρακτήρα λόγω των ημερών, αλλά βεβαίως αντιμετωπίζονται πολύ σοβαρά από όλους τους αθλητές. Μπήκαν στο πρόγραμμα όλα τα αγωνίσματα. Και το διπλό μεικτό έχει την δική του βαρύτητα και γιατί έχει επιστρέψει στο πρόγραμμα των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων της ΕΦΟΕΠΑ και γιατί βεβαίως είναι και στο Ολυμπιακό πρόγραμμα εδώ και λίγα χρόνια. Πρώτη φορά το διπλό μεικτό έγινε το 2021 στο Τόκιο. Εννέα 6 για Σταματούρο και Παπαδημητρίου. Βρήκε λίγο στο φιλέ η μπάλα. Γι' αυτό είδατε, ζητάει συγγνώμη ο Χατζηλιγερούδης. Είχε διάφορα φάλτσα το μπαλάκι. Στο τέλος έχασε το σμάς ο Χατζηλιγερούδης 7-10. Και με αυτό το διαγώνιο backhand κλείνει το δεύτερο σετ ο Σταματούρος. Η ομάδα του είχε άνθρωποι. Εδώ ισοφαρίζει 1-1. Σταματούρος Παπαδημητρίου απέναντι σε Χατζηλιγερούδη και Γερασιμάτου. Thank you.
Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Στον ελληνικό πίνακα αξιολόγησης του Δεκεμβρίου, ο Σταματούρος είναι στο νούμερο 5 των ανδρών. Στο νούμερο 6 είναι ο Χατζηλιγερούδης. Στις γυναίκες, η Γερασιμάτου είναι στο νούμερο 3 και η Παπαδημητρίου στο νούμερο 4. Και για το διπλό μεικτό εδώ υπάρχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Το διπλό είναι αγώνισμα στο οποίο έχουν διακριθεί όλα τα παιδιά που βλέπετε τώρα. Ροσπόντος 3-1. Εδώ γυρνάει πολύ ωραία και παίζει με το forehand ο Σταματούρος. Καλό άνοιγμα από τον Χατζηλιγερούδη, ίσως βρήκε μπάλα λίγο στο φιλέ. Για το διπλό μεικτό να πούμε αρχικά ότι ο Σταματούρος και η Παπαδημητρίου προέρχονται από μια πολύ καλή εμφάνιση στο WTT Feeder της Ιταλίας. Πλασαρίστηκαν στις θέσεις 5-8. Και διεκδίκησαν γερά την είσοδο στην τετράδα, αποκλείστηκαν στα 5 σετ από ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά δίδυμα, τον Λούμπομιρ Πίστε και την Μπάρμπορα Μπαλάζοβα από την Σλοβακία. Το συγκεκριμένο δίδυμο μάλιστα έφτασε αργότερα στην κατάκτηση της πρωτιάς. Θα υπάρχει προολυμπιακό τουρνουά στο διπλό μεικτό. Η Ελλάδα έχει το δικαίωμα της συμμετοχής με ένα ζευγάρι και είναι στα υποψήφια να επιλεγούν, να επιλέγει για αυτή την διοργάνωση το δίδυμο της Παπαδημητρίου με τον Σταματούρο. Οι δυο τους είναι οι σημερινοί πρωτάθλητες Ελλάδας στο αγώνισμα. Τίτλο που κατέκτησαν το 2023 στο Αμίντεο της Φλωρινάς. ...9-6 για Παπαδημητρίου και Σταματούρο. Καλή επίθεση στο σώμα του Χατζηλιγερούδη. Set ball. Έξω αυτή η επίθεση 8-10. Δικαίωμα και η πετσέτα. Εδώ πάει πολύ πλάγια η μπάλα. Δεν μπορεί να αποκρούσει η γερασιμά του. 11-8. Ο Σταματούρος και η Παπαδημητρίου προηγούνται τώρα 2-1 σετ.
καθώς παίρνουν τις θέσεις τους πάλι οι αθλητές στο τραπέζι, να πούμε μία ακόμα καινοτομία που έβαλαν οι ομοσπονδιακοί προπονητές. Όποιο παιχνίδι φτάσει στα 5 σετ θα κρίνεται υπέρ του αθλητή, της αθλήτριας ή του ζευγαριού που θα φτάνει πρώτο στους 6 πόντους και όχι τους 11. Θα εφαρμόζεται το λεγόμενο ξαφνικός θάνατος, δηλαδή που τον έχουμε πρώτο δει στα ευρωπαϊκά διασυλλογικά κύπελα. Το πέμπτο σετ να τελειώνει υπέρ του αθλητή που φτάνει πρώτος στους 6 πόντους. Δεν χρειάζεται δηλαδή και διαφορά 2 πόντων. Ο αγώνας μπορεί να τελειώσει και στο 6-5. Η Ιωάννα Γερασιμάτου είναι 2 φορές πρωταθλήτρια Ελλάδας στο διπλό νέων γυναικών. Είναι και η σημερινή πρωταθλήτρια Ελλάδας στο διπλό γυναικών. Τίτλος που ήρθε στην Φλόρινα με την Κωνσταντίνα Παρίδη. Στις νεαρές ηλικίες και ο Χατζηλιγερούδης, πανελλήνιες πρωτιές στο αγώνισμα. Ενώ το 2022 κατάφερε να φτάσει στον τελικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, το διπλό ανδρών, με συμπαίκτη τον Δημήτρη Παπαδημητρίου του Αθλητικού Ομίλου Τα Τάβλα. Το λεγόμενο sorry φίλε και μέσα. Ευκαιρία να πούμε ότι από παλαιότερους αγώνες εθνικών ομάδων ήρθε και η έμπνευση για αυτό το σύστημα διεξαγωγής μέχρι και την δεκαετία του 80. Το Ευρωπαϊκό League, όπως λεγόταν τότε, είχε μεικτές ομάδες και η Ελλάδα φυσικά αγωνιζόταν με 2 άνδρες και 1 γυναίκα. Υπήρχε διπλό ανδρών, υπήρχε και διπλό μεικτό. Συνολικά 7 μάτς μπορούσαν να γίνουν. Ένας αγώνας μπορούσε να τελειώσει δηλαδή από 7-0 έως 4-3. Εδώ είναι το φινάλε Παπαδημητρίου και Σταματούρος επικρατούν με 3-1 σετ τον Χατζηλιγερούδη και Γερασιμάτου. Πρώτο επιμέρους μάτς στην ομαδική συνάντηση. Τα παιδιά δώσαν και ονόματα στις ομάδες τους, ονόματα στην ατμόσφαιρα των ημερών της πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων. Χιονάνθρωποι προηγούνται 1-0 της ομάδας Ρούντολφ. Hey φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Θέλετε ή χρειάζεται να ενοικιάσετε όχημα για την εργασία σας ή για προσωπική χρήση? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε ή επιλέγετε όχημα για ενοικίαση και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder Auto for Rent. Η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα.
Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way.